Είμαι η Στέλλα Ιεραπάκη και διδάσκω πληροφορική στο πρώτο ΕΠΑΛ Πειραιά. Ως εκπαιδευτική, φροντίζουμε να βγαίνουμε κάθε χρόνο από τη σχολική αίθουσα και από τα εργαστήρια και να πηγαίνουμε διάφορες επισκέψεις. Ένας τέτοιος χώρος είναι και το Ίδρυμα Ευγενίδου. Ήρθαμε λοιπόν με τους μαθητές μας σε μια προβολή για εφήβους μαθητές λυκείου και έτσι ανακαλύψαμε το UT Club. Οι συνάδελφοι της πληροφορικής ενθουσιαστήκαμε. Το ίδιο και οι μαθητές. Έτσι ξεκίνησε μια συνεργασία η οποία κράτησε μια οχταετία, μέχρι και σήμερα. Όταν ερχόμαστε στο χώρο, οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, χωρίζονται σε δύο ομάδες, σε δύο χώρους διαφορετικούς, φωτεινούς, σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Όταν ολοκληρώσουν το εργαστήριο στον ένα χώρο, εναλλάσσονται και περνάνε στο επόμενο εργαστήριο. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι μαθητές δραστηριοποιούνται. Μαθαίνουν πράγματα καινούρια μέσω της καθοδήγησης των επιμορφωτών, με ελάχιστη παρέμβαση από εμάς. Στους χώρους υπάρχουν παντού, στους πάγκους, στους τοίχους, στα μηχανήματα, οι δημιουργίες και οι κατασκευές της ομάδας του UT Club, αλλά και άλλων μαθητών που πέρασαν από εδώ. Το σημαντικό είναι ότι οι ίδιοι θα πιάσουν στα χέρια τους υλικό, hardware, μηχανήματα που δεν έχουν φτάσει ακόμα στα σχολεία, τελευταίας τεχνολογίας. Θα δουλέψουν προγράμματα, λογισμικό, σύγχρονα. Οι επιμορφωτές από κοντά τους θα τους καθοδηγήσουν και οι μαθητές θα δουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους μπροστά τους. Άμεσα, οι επιμορφωτές του UT Club είναι άψογα καταρτισμένοι. Με πολύ κέφι και όρεξη στέκονται δίπλα στα παιδιά μας, στους μαθητές μας, τους καθοδηγούν για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Το εκπληκτικό είναι ότι ακόμη και πιο δύσκολοι μαθητές ενεργοποιούνται, εμπλέκονται, κινητοποιούνται. Εκείνοι που στο σχολείο ήταν πιο υποτονικοί. Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων αλλάζουν κάθε χρονιά. Εμπλουτίζονται, τροποποιούνται, ακολουθούν τις εξελίξεις με μια δυναμική που είναι διάχυτη στο χώρο του UT Club και στους ανθρώπους του. Η ομάδα του UT Club, από την υπεύθυνη μέχρι και τους επιμορφωτές, βρίσκεται σε μια διαρκή δημιουργική κινητικότητα. Έχει τη διάθεση να μοιραστεί το υλικό που έχει δημιουργήσει, τη γνώση και να το εξελίξει. Και αυτό φαίνεται. Και εμείς από κοντά, να δούμε και αυτό, να κάνουμε και το άλλο. Είμαστε εδώ και θα ξανάρθουμε, γιατί μας αρέσει. UT Club, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε σαν ελληνικό δημόσιο σχολείο, σαν πρώτο ΕΠΑΛ Πειραιά, σαν ειδικότητα πληροφορικής.